Μένουμε στο ίδιο θέμα. Είμαστε εδώ ήδη με τον Διευθυντή της Παιδιατρικής Κλινικής του Μακάριου Νοσοκομείου. Γιατρέ καλησπέρα, Καλώ ορίσατε. Η καλώς... κατάσταση καλώς... αυτή την ώρα ποια είναι. Η κατάσταση είναι πλήρως ελεγχόμενη. Νοσηλεύονται 8 παιδιά με COVID. Η πλειοψηφία είναι μικρά, είναι βρέφη. Με κύριο σύμπτωμα πυρετό πιστεύω ότι βρισκόμαστε στην κορύφωση του πέπτου κύματος της πανδημίας. Ενδεχομένω αυτό θα κρατήσει ε, λίγες μέρες, μία-δύο εβδομάδες και στη συνέχεια θα δούμε ότι θα εκτονώνεται αυτό το κύμα, θα μειωθούν οι, οι εισαγωγέ των παιδιών στο νοσοκομείο. Ο Ευτήμα... χρόνος χρόνο νοσηλεία πώ είναι αυτή, ποιο είναι. Ο μέσο χρόνο ναι. νοσηλεία είναι γύρω στι 3 με 4 ημέρε. Ευτυχώ δεν, είναι, δεν μένουν πολλέ μέρε τα παιδιά στο νοσοκομείο. Να πούμε ότι φαίνεται να είναι η, κυρίαρχη μετάλλαξη είναι η όμικρον, η οποία δεν κάνει έτσι, σοβαρή νόσηση στον παιδικό πληθυσμό. Εκδηλώνεται συνήθω με ψηλό πυρετό, ανορεξία. μπορεί να κάνει το παιδί γαστιαντρικέ διαταραχέ, να οδηγείται σε αφιδάτωση, σπάνια αναπνευστική δυσχέρεια και πόνο στο στήθο. Επομένω, είναι αυτά τα συμπτώματα τα οποία πρέπει να ανησυχήσουν του γονεί και να ζητήσουν ιατρική βοήθεια και ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά τα οποία είναι πιο ευαίσθητα πιο ευπαθή. Τα νεογνά και τα βρέφη κάτω των δύο μηνών με πυρετό οπωσδήποτε πρέπει να πάνε στο νοσοκομείο ανεξάρτητα από την, από την αιτία του πυρετού, αν είναι κορονοϊό ή κάτι άλλο, λόγω ανοριμότητα στο αμυντικού μηχανισμού. Ενώ τα μεγαλύτερα βρέφη και αυτά επειδή ε, μπορεί να απορριθμίζονται πολύ εύκολα και αυτά χρειάζονται στενή παρακολούθηση για να μην χάσουμε κανένα παιδί με κορονοϊό όπω δεν χάσαμε μέχρι τώρα. Να πούμε ότι ε, από τα, τα παιδιά που νοσηλεύουμε φαίνεται να είναι η κυρίαρχη μετάλλαξη ΙΟΜΙΚΡΟ και θα σταλεί δείγμα την ερχόμενη εβδομάδα σε ένα μεγάλο αριθμό παιδιών για να πει Άρα, χάσουμε. ξέρουμε ακριβώ και χαρακτηριστικά και νοσηλεία και όλα αυτά. Τώρα, όσο είναι τα παιδιά εκεί, είναι και οι μητέρε δίπλα του και υπάρχουν συγγενεί του. Ναι, αναγκαστικά. αν είναι όμω και οι γονεί θετικοί, τι γίνεται. Δεν είναι κανένα πρόβλημα. Οι γονείς, αν είναι βαριά, αν νοσούνται οι γονεί και χρειάζονται νοσηλεία σε νοσοκομεία ανηλίκων, τότε θα μείνει κάποιος, κάποιο άλλο άτομο το οποίο είναι στενό συγγενικό άτομο του παιδιού. Και αν δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, τότε το παιδί θα το φροντίσει η υπηρεσία του κράτου, αν υπάρχει τέτοια μεμονωμένη περίπτωση. Αλλά συνήθω νοσηλεύονται και οι, οι, τα παιδιά με συνοδεία των γον, ναι, γιατί θεωρούμε ότι είναι πιο σωστό αυτό για να νιώθουν πιο οικία τα παιδιά στην νοσηλεία του. Και αν μου δίνετε την ευκαιρία να, να πω ότι το καλύτερο τρόπο για να προφυλάξουμε την υγεία των παιδιών αλλά και του γενικού συνόλου για να διατηρήσουμε, να μειώσουμε τις πιθανότητες να χαθεί ένα παιδί, να διατηρήσουμε τα σχολεία ανοιχτά γιατί είναι και αυτό ένα μεγάλο ζήτημα, να προστατεύσουμε τα μεγαλύτερα άτομα, τα ευάλωτα άτομα τα οποία μπορεί να είναι εμβολιασμένα αλλά να, είναι, να από, να είναι σε άνωση καταστολή. πρέπει να προχωρήσουμε στο μαζικό εμβολιασμό και των παιδιών ηλικίας πέραν των 5 ετών. Είναι πέραν πάσης αμφιβολίας ο καλύτερος τρόπος για να μπορέσουμε να αναχαιτήσουμε την πανδημία με το ε, μικρότερο δυνατό κόστο. Το εμβόλιο θεωρείται απόλυτα ασφαλέ, αυτό μπορώ να το εγγυηθώ. Ε, έχει δοκιμαστεί σε εκατομμύρια δόσει σε ολόκληρο τον κόσμο. Όλε οι διεθνεί παιδιατρικέ εταιρείε συστήνουν τον εμβολιασμό των παιδιών α, μετά την ηλικία των 5 ετών. Επομένω και στην Κύπρο οι γονεί πρέ, πρέπει να προχωρήσουν στον εμβολιασμό. Μία τελευταία ερώτηση. Το self to Test θα βοηθήσει, θεωρείται, στα σχολεία. Να ε, μείνουν ανοιχτά. Θέλει συζήτηση αυτό το θέμα. Self-to-stay, συγγνώμη. Se ναι, ε, ναι, ναι. E, test to stay, ναι. Test to stay, ναι. E, θέλει συζήτηση γιατί e, αυτό θα βοηθήσει τα παιδιά να μείνουν στο σχολείο, αλλά ενδεχομένω e, θα βοηθήσει την επέκταση του ιού e, και στο, νοσοκο, e, στο σχολείο, στα άλλα παιδιά. Επομένω e, πρέπει να το μελετήσουμε, πιστεύω, ακόμη λίγο περισσότερο αυτό το θέμα. Πριν θέλει. το αποφασίσουμε Πριν το αποφασίσουμε οριστικά. Θα δούμε την επόμενη εβδομάδα τι θα γίνει, γιατρέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εδώ παρουσία σα. Να, είστε να είστε καλά. καλά.